έχουμε την αποτύπωση των εκδηλώσεων της εκδήλωσης Πατρίδων Γεύσης. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς τους δημοσιογράφους για την προσφορά σας, για τη διαφήμιση που κάνατε στην εκδήλωση και για την κάλυψη που είχαμε, την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και το Δήμο Φλόρινας που αγκάλιασα την εκδήλωση, όλους τους εθελοντές που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, που μαγείρεψαν, που διέθεσαν τον ελεύθερό τους χρόνο για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, τους κατοίκους της Φλόρινας οι οποίοι αγκάλιασαν μαζικά την εκδήλωση Πατρίδων Γεύσης και μας έδωσαν το κουράγιο για να συνεχίσουμε, και θα τα πούμε στη συνέχεια παρακάτω τι απόφαση πήραμε, και επίσης τον Σαββίδη τον Θωμά, ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος ομιλητής και μας άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στον τρόπο διατροφής. Εδώ, σαν επιστέγασμα, θα ήθελα να πω εδώ πέρα αυτή τη εκδήλωση, ήταν η κοινή απόφαση όλων των συλλόγων που μετήχανε να συνεχίσουμε την εκδήλωση, να μην είναι μόνο ένα κομμάτι το οποίο σταματάει, σταματάει μία φορά και σταματάει. Θα συνεχίσουμε, γιατί είμαστε όλοι συνταξιδιώτες στο καράβι του πολιτισμού. Σκοπός όλων των συλλόγων είναι να συνεχίσουμε να προάγουμε τον πολιτισμό μας. Οπότε θα συνεχίσουμε και του χρόνου, όσο έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα. Επίσης θέλουμε να ανοίξουμε και στους άλλους συλλόγους την εκδήλωση, οπότε καλούμε όλους όσους συλλόγους ενδιαφέρονται να μετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια, να έρθουν να δηλώσουν σε εμάς, να συνεχίσουμε για να προάγουμε τον πολιτισμό μας. Γιατί όπως είπαμε και στο χαιρετισμό, την περίοδο της παγκοσμιοποίησης, το πολιτισμικό στοιχείο θα παίξει καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους, όλους που συμμετείχαν για να πετύχει αυτή η εκδήλωση. Εκ μέρους του Συνδέσμου Εθελοντών Φλόρινας, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ εσάς τους δημοσιογράφους για την πλήρη κάλυψη της εκδήλωσης. Να ξεκινήσω τις ευχαριστίες μου, αν και ίσως μπορεί να επαναλάβω πράγματα το οποίο είπε ο κύριος Αντωνιάδης, για την πολύ άρτια και περιστατωμένη ομιλία του κυρίου Σαββίδη, απλή και περιεκτική ομιλία. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ο οποίος επιβράβευσε αυτή την εκδήλωση με τη συμμετοχή του, και ίσως είναι και η πιο αξιόπιστη μαρτυρία για την επιτυχία της εκδήλωσης. Τους οικοδεσπότες, την Εύξηνο Λέσχη δηλαδή, για την άψογη φιλοξενία αλλά και άψογη συνεργασία, τα διοικητικά συμβούλια και τα μέλη των υπολείπων συλλόγων με τους οποίους είχαμε και με αυτούς μια εξαιρετική συνεργασία, όλους τους εθελοντές για τη βοήθειά τους, που με όποιο τρόπο βοήθησαν. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και κυρίως και ειδικότερα την κυρία Ελένη Χρυσικού, η οποία παρά την ηλικία της με κόπο έκανε τις πίτες που παρουσίασε ο Συνδεσμός μας. Το Δήμο και την Περιφέρεια βέβαια για τη συνδιοργάνωση και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης. Και τέλος πιστεύω και εγώ, και συμφωνώ πολύ με τον κύριο Αντωνιάδη, πως η συνέχιση της προσπάθειας είναι φαίνεται επιβεβλημένη και ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Τα σχόλια θεωρώ στο σύνολό τους ήταν πολύ θετικά και γιατί όχι μπορούμε να συνεχίσουμε και όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος της Εξήνου Λέσκης, να διευρύνουμε την εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με την σειρά μας τον κόσμο που ήρθε για τα υλικά αγαθά που συγκεντρώσαμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σαββίδη για την τόσο εύστοχη ομιλία του και την ανάλυση του για την παραδοσιακή κουζίνα του κάθε τόπου. Να ευχαριστήσουμε την Εύξηνο Λέσχη για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης, καθώς και όλους τους συλλόγους για την άψογη συνεργασία. Να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές που συμμετείχανε, που μαγειρέψανε. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Φλόρινας, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, και όλη αυτή η εκδήλωση ήταν και ένα μήνυμα
ότι η συλλογή δεν είναι μόνο μία σφραγίδα ή ένα χορευτικό. Ένα σύλλογος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα σε μία πόλη. Σε πολιτιστικά δρόμενα, στη μόρφωση, στα... Τι άλλο λες, Τάσο, σε τι άλλο δεν μπορεί να προσφέρει ένα σύλλογος. Στην κοινωνία μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Αρκεί, βέβαια, να έχει άτομα που να στηρίζουν τον σύλλογο, ο σύλλογος να στηρίζεται και από τον Δήμο και να γίνονται πάντα ανάλογες εκδηλώσεις. Εμείς αυτά έχουμε, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, ελπίζουμε και σε μελλοντικές συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε σκεφτεί τι άλλο μπορείτε να κάνετε, τι άλλο μπορείτε να προσφέρετε στον πολιτισμό, στην τοπική κοινωνία, σε ό,τι αφορά την δραστηριότητά σας? Όπως είπαμε και πριν στην πρώτη συνέντευξη, βασικός σκοπός ήταν η συνεργασία. Από τη στιγμή που μπορέσαμε, είδαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχουμε κοινά στοιχεία τον πολιτισμό. Σίγουρα, στην επόμενη εκδήλωση, θα βρούμε και άλλα κοινά στοιχεία, τα οποία θα μας ενώσουν και θα συνεχίσουμε να προάγουμε τον πολιτισμό της Φλόρινας. Όχι μόνο σε θέματα διατροφής, σε οτιδήποτε θέμα έχουμε κοινό, θα προσπαθήσουμε να το προάγουμε. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Είναι πιο εύκολο η ισχύ συντενώση, πιο εύκολο να πετύχουμε πράγματα ενωμένοι παρά διχασμένοι. Και αυτό είναι ένα μήνυμα στη δύσκολη οικονομική κρίση και στο δύσκολο χρόνο που περνάει ο τόπος μας. Πάντοτε πιστεύουμε ότι όταν ήμασταν ενωμένοι, πετυχαίνουμε καλύτερα πράγματα. Όλοι οι σύλλογοι όταν βρεθήκαμε, κάναμε ένα άτυπο συμβούλιο. Ορισμένα μέλη από κάποιους συλλόγους. Αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε, να βρούμε κοινά σημεία αναφοράς για να συνεχίσουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Πιστεύουμε να το πετύχουμε. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ναι, αυτό σημαίνει ότι θέλει δουλειά. Δηλαδή, αν επαναπαυθείτε έτσι στην πρώτη δάφνη, φοβάμαι ότι έχουμε δει θα χάσουμε το στόχο. Όχι, όχι. Έχουμε βάλει το στόχο να προάγουμε τη Φλόρινα και ευρύτερα και εδώ πέρα στους κατοίκους. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, σε αυτό το πλαίσιο που... Και είναι μια παρακαταθήκη αυτό που λέτε ότι ήταν πολύ πετυχημένο το πρώτο, να δουλέψουμε περισσότερο για την επόμενη φορά. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι θέληση όλων των συλλόγων. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή είναι σημαντικό ότι βγήκε κάτι θετικό, κάτι το οποίο δεν είχαμε επιχειρήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή 7 σύλλογοι, εδώ βλέπετε σε μια οικογένεια υπάρχουν προσιβές. Εμείς καταφέραμε παρόλα αυτά να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε και σε άλλα θέματα του πολιτισμού να συνεργαστούμε πλέον. Δηλαδή εσείς τώρα αυτό ένα το άτυπο όργανο που έτσι... Θα καθίσετε, θα συζητήσετε, θα φτιάξετε έναν προγραμματισμό για τις επόμενες κινήσεις που θα κάνετε. Σίγουρα πιστεύω ότι θα το καταφέρετε. Σίγουρα ότι θα κάνουμε μία αποτύπωση, θα μαζευτούμε μία φορά για να κάνουμε μία αποτύπωση αυτό που έχουμε καταφέρει. Πιστεύω ότι από εκεί και πέρα θα το πετύχουμε. Εδώ είναι και οι άλλοι σύλλογοι. Ευελπιστούμε ότι θα το καταφέρουμε. Καταρχήν, η επιτυχία της εκδήλωσης στην οποία αναφερόμαστε φέρει βάρος ευθύνης για την επόμενη εκδήλωση. Για λίγο χρονικό διάστημα μπορούμε πάνω στις δάφνες αυτές να κάτσουμε, κύριε Τριανταφυλλίδη, αλλά είμαι και εγώ βέβαιος, επειδή είδα καλές προθέσεις, ζήλο και σπουδή για προσφορά, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιτυχημένες εκδηλώσεις. Τη θεματολογία θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε. Είμαστε σίγουροι και να είστε σίγουροι κι εσείς. Θα τη βρούμε τη θεματολογία και θα βρούμε σε ποιο ακριβώς πλαίσιο του κλειδί. Πάντως, το πλαίσιο της συνεργασίας φαίνεται ότι θα μείνει σταθερό. Απέδωσε. Ήταν και αρχικός στόχος. Και νομίζω πως και με τη συμφωνία των υπολείπων
θα παραμείνει σταθερή και η κοινωνική διάσταση αυτών των εκδηλώσεων. Μικρή, μεγάλη, η προσφορά των συμπολιτών που συμμετείχαν. Μικρή, μεγάλη θα παραμείνει. Θα παραμείνει. Πάντα πρέπει να υπάρχει κοινωνική διάσταση αυτές τις εκδηλώσεις για να δείξουμε ότι ναι, προάγουμε τον πολιτισμό, προάγουμε στοιχεία της παράδοσης κλπ. Κλπ. Όλα τα ωραία που είπε ο κ. Πρόεδρος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.